Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα από τα πιο ιστορικά κλειστά γήπεδα της χώρας μας, στον επωνομαζόμενο Τάφο του Ινδού, στο κλειστό γυμναστήριο που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σήμερα, η έφηβη του Παναθηναϊκού και του Φιλαθλητικού τίθεται αντιμέτωπη στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος εφήβων της ΣΕΣΚΑ, το οποίο θα παρακολουθήσετε σε live streaming από το sportshero.gr. Οι δύο αυτές ομάδες μαζί με τον Ίκαρο Καλλιθέας θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι οι ομάδες που θα διεκδικούσαν τον τίτλο του Πανελληνιονίκη για τη φετινή σεζόν. Όμως μόνο δύο από αυτές τις τρεις θα βρεθούν στα τελικά. Θα δούμε βεβαίως αν και ο Ίκαρος θα καταφέρει στην ΕΣΚΑ. Πάντως είναι το πολύ μεγάλο φαβορί όσον αφορά την ΕΣΚΑ. Ή ο Φιλαθλητικός ή ο Παναθηναϊκός θα καταφέρουν να πάρουν τον τίτλο εδώ και να προχωρήσουν για την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Είναι ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που θα μπορούσατε να δείτε στο καθαρά ερασιτεχνικό επίπεδο του αθλητισμού, εδώ όπου τα νεαρά παιδιά δείχνουν τις πολύ μεγάλες τους δυνατότητες και ελπίζουμε να μας προσφέρουν μια σειρά αγώνων εξαιρετική. Οι δύο ομάδες είναι στο 1-1 μετά την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος. Η πρόκριση, η κατάκτηση του τίτλου μάλλον και η πρόκριση για την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος κρίνεται στις τρεις νίκες. Άρα λοιπόν εδώ μπορούμε να δούμε μέχρι τρία παιχνίδια, με πρώτο σήμερα στο κλειστό του Παναθηναϊκού, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το δεύτερο θα είναι στο κλειστό του Ζωγράφου, όπου δυστυχώς το σήμα είναι πολύ κακό για ίντερνετ μετάδοση από εκεί, για live streaming. Και αν χρειαστεί τρίτο μάτς, θα ξαναγυρίσουμε εδώ και πάλι στον Τάφο του Ινδού. Οι δύο ομάδες πήραν τις τελευταίες οδηγίες και μπαίνουν πια οι πεντάδες στον αγωνιστικό χώρο για το ξεκίνημα αυτής της αναμέτρησης. Οι δωδεκάδες για τον Παναθηναϊκό, στο Γιάνοβιτς, Γιαννίκος, Τζιβελέκας, Δαφαλιάς, Σοροπάνης, Γκιουζέλης, Χαραλαμπόπουλος, Ερευμπενάζιε, Θεοδόρου, Νικολακόπουλος, Διαμαντάκος, Αναγνωστάκης. Για τον Φιλαθλητικό, ο Ρούτσι, Πόπιπτσακ, Καρτερουλιώτης, Εμκουόνια, Αντετοκούμπο, Ντομπουίστ, Αγγέλου, Μυρλής, Αντετοκούμπο, Γιάννης και Λαϊδής, Σεργέγκο, Καμπερίδης, Φράγκος. Προπονητές για τον Παναθηναϊκό, ο κύριος Κώστας Παπαδόπουλος. Για τον Φιλαθλητικό, ο κύριος Τάκης Ζήβας. Όλα έτοιμα, ξεκίνημα, πρώτη επίθεση στο Φιλαθλητικό. Διαιτητές οι κύριοι Σόμος και Καραβίτης. Να ευχηθούμε να δούμε ένα παιχνίδι αντάξιο των δύο ομάδων. Μας έχουν προσφέρει εξαιρετικές στιγμές και οι δύο ομάδες σε όλη τη σεζόν. Πρώτο καλάθι για τους φιλοξενούμενους με τον Ευγένη Σεργιένκο. Πέρασε η μπάλα μέσα, ο Καμπερίδης έκλεψε προσωρινά. Ερευμπενάζιε για τον Παναθηναϊκό στην επαναφορά. Μπροστά του ο Κελαϊδής. Διαμαντάκος. Δαφαλιάς. Ερευμπενάζιε. Περνάει την μπάλα στο Διαμαντάκο. Σηκώνονται δύο. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Καμπερίδη. Πόπιπτσακ. Κλέβει ο Ερευμπενάζιε εξαιρετικά, πάσα ευνηδιασμού, όμως δεν έρχεται το καλάθι για τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον σε πρωτεύοντα ευνηδιασμό. Καταπληκτικό κόψιμο από τον Μιχάλη Καμπερίδη. Η πάσα βγήκε για τον Ανδρέα Γιαννίκο στον ευνηδιασμό για τον Παναθηναϊκό. Δεν μπόρεσε αυτός να κάνει την επίθεση και συνέχεια ο Καμπερίδης, που είναι πραγματικά φόβητρο κατά το καλάθι, όπως και ο Διαμαντάκος για τις δύο ομάδες, έκοψε τον Ερευμπενάζιε, που έχει και πάλι την μπάλα στην προσπάθειά του να φτιάξει το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Νικολακόπουλος, περνάει η μπάλα, Διαμαντάκος, πάει να κρεμαστεί από το καλάθι, έχει κερδίσει φάουλ το πρώτο του Ευγένη Σεργιένκο και πάει για δύο βολές. Αυτό που είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο είναι ότι το κλειστό εδώ στη Λεωφόρο είναι κατάμεστο στις δύο του από τις τρεις κερκίδες. Μόνο στην κερκίδα των φανατικών του Παναθηναϊκού δεν υπάρχει κόσμος. Όλο το υπόλοιπο κλειστό είναι γεμάτο πραγματικά. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Διαμαντάκος. Βάζει και τη δεύτερη.
2-2. Ένα λεπτό και 10 δευτερόλεπτα έχουν συμπληρωθεί από την αναμέτρηση. Γιάννης Αντετοκούμπο. Πάει για τον Μπάσιμο, σταματάει, rebound αμυντικό δυνατά από τον Γιουζέλη. Ερευμπενάζιε. Γιαννίκος προσπαθεί να βρει χώρο, ερευμπενάζιε για τρεις, μέσα! Στη λήξη του χρόνου ο Ετινός Αορευμπενάζιε πετυχαίνει το τρίποδο για τον Παναθηναϊκό, 5-2. Συμπληρώνονται τώρα 2 λεπτά στο μάτς. Αντετοκούμπο. Καμπερίδης. Πάνω του ο Γιαννίκος. Γυρίζει ο Καμπερίδης, κάνει πάσα, δεν είναι καλή. Έπαιξε καλή άμυνα ο Γιαννίκος από τον Δαφαλιά στο Γιαννίκο. Ερευμπενάζιε. Παναθηναϊκός βεβαίως που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος από την περσινή σεζόν. Άρα έχει να υπερασπιστεί τίτλο και στην ΕΣΚΑ και στην χώρα. Οπότε σίγουρα η προσπάθεια και των δύο ομάδων θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Ερευμπενάζιε φτάνει τους 5 πόντους. 7-2. Αντετοκούμπο. Πάνω το Γιαννίκος. Κάνει τη reverse κίνηση, βγάζει την μπάλα έξω. Κόπιβτσακ κάτω από το καλάθι. Κόψιμο από τον Ερευμπενάζιε. Όμως πήρε την μπάλα και φτώχησε ο Σεργιένκο. 4 πόντοι για τον Ευγένιο Σεργιένκο. Μέχρι τώρα ο Ρευμπενάζιε ένα εξαιρετικό παιχνίδι με 5 πόντους, μία τάπα κάνει και το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Για 3, εύστοχος ο Παναγιώτης Νικολακόπουλος. Δεύτερο τρίποντο για τον Παναθηναϊκό, 14 το σκορ για τους πράσινους. Κελαϊδής. Από πάρα πολύ μακριά η μπάλα βρίσκει Στεφάνη και είναι έξω για το φιλαθλητικό, καθώς ο Πόπιντσακ μπόρεσε και την έστειλε στα πόδια του αντιπάλου του. Αντετοκούμπο. Πάνω τον Νικολακόπουλος. Τώρα μπροστά του ο Χαραλαμπόπουλος. Πέρασε την μπάλα του το κούμπο. Βγαίνει ο Πόπιλτσακ από την baseline. Ωραία άμυνα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Γιουζέλη. Τώρα το Χαραλαμπόπουλο. Χάθηκε η μπάλα για το φιλαθλητικό. Χαραλαμπόπουλος. Εντυπωσιακό το κόψιμο από τον Καμπερίδη. Εύκολο γιατί ο Χαραλαμπόπουλος πήγε από πολύ χαμηλά να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Και βέβαια εκεί ο Καμπερίδης σκέπασε τελείως το καλάθι της ομάδας του. Δεύτερο κόψιμο για τον σέντερ του φιλαθλητικού. 20 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Γιουζέλης Χαραλαμπόπουλος. Ερευμπενάζιε. Ωραία προσπάθεια, δεν του κάνει η μπάλα το χατήρι. Αγγέλου. Το ριμπάου ήταν μακρινό από τον Σεργιένκο. Δαφαλιάς κάτω από το καλάθι. Εξαιρετική ασίστα από τον Δαφαλιά στον Χαραλαμπόπουλο. 12-4. Παναθηναϊκός που αρέσκεται να πιέζει στην άμυνα πάρα πολύ. Να και πάλι κι άλλο κλέψιμο και κάρφωμα από τον Χαραλαμπόπουλο. Έχει 4 πόντους, αμέσως time out για τον φιλαθλητικό. Έλα,
5 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Παναθηναϊκός μπροστά με 14-4. Αγγέλου. Περνάει ο Αγγέλου, βγάζει την μπάλα έξω πολύ δυνατά, χαμηλά. Δεν μπόρεσε ο Καμπερίδης. Αμέσως δεύτερο time out για τον φιλαθλητικό, καθώς ο κύριος Ζήβας βλέπει ότι οι παίχτες του δεν ακολούθησαν σωστά τις οδηγίες και θέλει λίγο χρόνο ακόμα για να τους εξηγήσει ακριβώς τι θέλει από αυτούς. Στο παιχνίδι και ο Άντριαν Ενκουόνια για τον φιλαθλητικό πάνω στον Ερεφ Μπενάζιε. Παραλαμπόπουλος στο Διαμαντάκο, βγήκε ο Καμπερίδης μπροστά του και έκλεψε εντυπωσιακά. Άντε το κούμπο. Με ταμπλό, κακό σούτ, άστοχο. Πέφτουν πάνω του 2 και 3 παίκτες του Παναθηναϊκού, κλείνοντας όλοι προς τα μέσα, περιμένοντας ένα άστοχο σούτ για να διεκδικήσουν το rebound. Μέχρι τώρα τους βγαίνει αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης του Γιάννη Αντετοκούμπο. Ερεφ Μπενάζιε με τον Ενκουόνιο. Έχοντας γεμίσει πια οι δύο από τις τρεις κερκίδες, τώρα θα γεμίσει και η κερκίδα των φανατικών του Παναθηναϊκού. Πολύ ευχάριστη εικόνα. Πάρα πολλά νεαρά παιδιά που βρίσκονται εδώ να παρακολουθήσουν, παιδιά από άλλες ομάδες του πρωταθλήματος και της ΕΣΚΑ, έχουν έρθει και από την ΕΣΚΑΝΑ. Είναι εδώ και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, είναι ο Δημήτρης Ιτούδης, είναι πολλοί κόσμος εδώ και έτσι πρέπει να είναι, δύο πολύ αξιόλογες ομάδες. Διαμαντάκος, 4 η πόντη του, πρώτο καλάθι εντός, παιδιά, είχε 2 βολές, 16-4, 4 και 40 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Αντετοκούμπο. Ενκουόνια για τρεις, rebound από το Διαμαντάκο. Ερεφ Μπενάζιε στο Χαραλαμπόπουλο, rebound από το Χαραλαμπόπουλο. Ναι, επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Ένα ακόμα κόψιμο. Αλλά η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Καμπερίδης κάνει εξαιρετική δουλειά κατά το καλάθι. Διαμαντάκος. Rebound αμυντικό από τον Αντετοκούμπο. Βγάζει την μπάλα έξω για δύο, είναι το σουτ. Άστοχο από τον Κελαϊδή, αλλά μακρινό rebound από τον ίδιο. Για τρεις ο Καμπερίδης έρμπολ. Rebound από τον Σεργιένκο. Αντετοκούμπο πλησιάζει, πολύ ωραία πάσα. Φάουλ από τον Διαμαντάκο, λένε οι διαιτητές, πάνω στον Ευγένιο Σεργιένκο, που πηγαίνει στη γραμμή για δύο βολές. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Σεργιένκο. Φτάνει τους 5 πόντους. Και τώρα τους 6. Ερεφ Μπενάζιε με
με τον Εγκόνια. Χαραλαμπόπουλος πάνω του ο Σεργιένκο. Χαραλαμπόπουλος, κακό σουτ, rebound από τον Καμπερίδη. Άντε το κούμπο, φάουλ με το σώμα από τον Παναγιώτη Νικολακόπουλο. Καμπερίδης μπορεί να μην έχει πόντο μέχρι τώρα, αλλά έχει 3 τάπες, 2 αμυντικά rebound, ένα κλέψιμο. 3 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Δεν μπόρεσαν να συνεργαστούν ο Κελαϊδίος με τον Αντετοκούμπο. Ερεφ Μπενάζιε. Έτσι άντια, χαμηλά! Χαραλαμπόπουλος, ο Κελαϊδίος του δίνει χώρο. Γυρίζει ο Χαραλαμπόπουλος με ταμπλό. Η μπάλα με τα πολλά καταλήγει στον Αντετοκούμπο που παίρνει το δεύτερο αμυντικό του rebound. Και τώρα πάλι στο φανταστικό κάρφωμα. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο έχει προσφέρει πολλές τέτοιες φάσεις στη φετινή σεζόν. 16-8. Η καλύτερη φάση μέχρι τώρα στο παιχνίδι, πιο εντυπωσιακή, με αυτό το εξαιρετικό κάρφωμα από τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Χαραλαμπόπουλος χαμηλά το φάουλ από τον Αντετοκούμπο, έβαλε τα χέρια κάτω. Διαιτητές τον χρεώνουν με το πρώτο του φάουλ. Το ανακάλυψες πάλι που το είδες, ρε! Να μην παίξει άμυνα! Ερεφ Μπενάζιε στην επαναφορά. Χαραλαμπόπουλος. Αριστερό ραβερσέ, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Είναι ξανά για τον Παναθηναϊκό. Ναι, επίθεση 24 δευτερολέπτων. Γιουζέλης, Νικολακόπουλος. Σταματάει. Και βάζει φάουλ. Από τον Σεργιένκο λένε οι διαιτητές. Δύο λεπτά για το τέλος. Στη γραμμή ο Παναγιώτης Νικολακόπουλος, άστοχος στην πρώτη βολή. Χάνει και τη δεύτερη. Rebound αμυντικό από τον Καμπερίδη. Αντετοκούμπο. Φάουλ. Που κάνει τώρα ο Νικολακόπουλος. Διαιτητής κάνει παρατηρήσεις στον Αντετοκούμπο λέγοντάς ότι αφού δίνω το φάουλ δεν θέλω μετά διαμαρτυρίες. Στην επαναφορά ο Κελαϊδής. Εδώ σου μιλάμε για εφήβους, το αίμα δεν βράζει. Κοχλάζει πλέον σε τελικούς. Εδώ κοχλάζει στα φιλικά. Αντετοκούμπο. Εγκόνια. Σηκώνεται για τρεις. Παίρνει το αμυντικό rebound ψηλά ο Γιουζέλης. Ερεφ Μπενάζιε, ο Εγκόνια πήρε μόνος του την επίθεση. Πλησιάζει ο Ερεφ Μπενάζιε. Πάλι μπάλα, δεν του κάνει το χατήρι να μπει. Αντετοκούμπο, πάσα απέναντι. Άστοχο τρίποντο, rebound από τον Καμπερίδη. Φάουλ που κάνει ο Ματέι Στογιάνοβιτς πάνω στον Σεργιένκο. Πρώτο φάουλ για τον Στογιάνοβιτς. Φεύγει ο Εγκόνια. Περνάει στη θέση του ο Δημήτρης Σμυρλής. Στη γραμμή ο Σεργιένκο. Έκτοχο στην πρώτη βολή. Αργά αλλά σταθερά μειώνει τη διαφορά. Ο φιλαθλητικός 16-10.
τελευταίο λεπτό στο πρώτο δεκάλεπτο. Αυτό δεν είναι σπράξιμο! Ρεμπενάζιε. Σουτ για τρεις, άστοχο. Rebound από τον Σμυρλή, το σουτ ήταν από τον Στογιάνοβιτς. Περνάνε την μπάλα δύσκολα οι παίκτες του Φιλαθλητικού. Στημένος από τη γωνία, κακός σουτ για τρεις όμως από τον Κελαϊδή. Μία επίθεση αν την εξαντλήσει όλοι ο Παναθηναϊκός, 23 δευτερόλεπτα. Χαραλαμπόπουλος στη θέση του Νικολακόπουλου. Κελαϊδής περιμένει τον Ρεβμπενάζιε, δεν τον πλησιάζει. Γιαννίκος, Γιαμαντάκος, γυρίζει, σηκώθηκαν δύο. Ο Καμπερίδης πρέπει λίγο να αλλίωσε την προσπάθεια. Αντετοκούμπο για τρεις. Τρίτο συνεχόμενο άστοχο τρίποντο από τον Κελαϊδή, που πάντως το προσπαθεί και βέβαια αυτό είναι το σημαντικό, να μην χάνει ένας παίκτης την ηρεμία του σε τέτοιες φάσεις. 16-10, τελειώνει η πρώτη περίοδος. Γιάννοβιτς την επαναφορά στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Ρεβμπενάζιε. Γιαννίκος. Πέρασε στο Διαμαντάκο. Αυτός δεν πλησίασε. Αστόχησε rebound αμυντικό από τον Αντιδοκούμπο. Στο τέταρτο του κάνει διπλή τρίπλα εδώ. Αυτό δεν είναι μεταφορά! Κι άλλο αμυντικό rebound από τον Καμπερίδη, ο οποίος είναι πραγματικά κυρίαρχος κατά το καλάθι τουλάχιστον της ομάδας του. Καμπερίδης με τον Γιαννίκο. Στημένος για 3-1 ακόμα άστοχο τρίποντο αυτή τη φορά από τον Σμυρλή. Ρεβμπενάζιε. Περνάει την μπάλα γρήγορα. Χαραλαμπόπουλος στο Γιάννοβιτς. Χαραλαμπόπουλος με τον Αντιτοκούμπο. Γιαννίκος. Είναι πολύ άστοχη από τις γραμμές. Εδώ είναι αντιαθλητικό που κάνει ο Στογιάννοβιτς. Σωστό. Πάνω στον Αντετοκούμπο. Εσύ δεν το έδες, ε! Και βέβαια δεν είναι και πολλοί οι τρόποι που μπορεί να πιάσει κάποιος τον Γιάννη Αντετοκούμπο στην κόντρα, στον εμφυνδιασμό όταν φεύγει. Αυτό ήταν ένας αντιαθλητικός τρόπος και σωστά το έδωσαν οι διαιτητές. Πάμε! Άντιασε! Εντάξει, 11, έχει 3 πόντους με εκείνο το εξαιρετικό κάρφωμα νωρίτερα και αυτή τη βολή τώρα. Σεργιένκο, Αντιτοκούμπο, βλέπετε ότι τον ψάχνουν οι συμπαίκτες του, γυρίζει, εδώ σταμάτησε πάνω στη Στεφάνη η προσπάθειά του. Αναγνωστάκης στο Γιάννοβιτς. Ρεβμπενάζιε. Χαραλαμπόπουλος στο Γιάννοβιτς. Για δύο, εύστοχος. 18-11. Πάτε το φαουλ, πάτε το φαουλ, πάτε την επαφή. Σάρωσε τον.
Καμπερίδης. Πάλι στη γωνία, αυτή τη φορά δεν επιχείρησε σουτ ο Κελαϊδής. Σεργιένκο. Βγάζει την μπάλα έξω, ο Καμπερίδης για τρεις. Ο Αντετοκούνμπο σκοράρει 18-13. Διαφορά στους 5, έχανε και με 12. Επιθετικό φάουλ έδωσαν οι διαιτητές στο Χαραλαμπόπουλο. Αφού το παίρνεις καροτσάκι, βρε! Καροτσάκι το παίρνεις! Μπάλα έξω, ναι, για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είπαμε αρέσκεται στο να πιέζει πάρα πολύ. Και όταν βγαίνει αυτή η πίεση είναι πολύ δύσκολο οι ομάδες να την αντιμετωπίσουν. Ρευμπενάζει στην επαναφορά. Χαραλαμπόπουλος. Πουθενά η πάσα, βρέθηκε ο Χαραλαμπόπουλος εκεί. Άστοχος. Rebound από τον Σεργιένκο. Σμυρλής. Χάθηκε η μπάλα και πάλι για το φιλαθλητικό. Ερευνάζει, εξαιρετική προσπάθεια. 20-13. Αντετοκούνμπο, Σμυρλής, για τρεις ο Αντετοκούνμπο, προσπαθεί ο Καμπερίδης, η μπάλα καταλήγει στα χέρια των παιχτών του φιλαθλητικού. Τεχνική ποινή στο φιλαθλητικό. Μπάγκο τεχνική ποινή στον Τάκη Ζήβα για διαμαρτυρία για φάουλ νωρίτερα. Στη γραμμή λοιπόν ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Διαλυτία ακόμα και στα μικρά. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Χαραλαμπόπουλος. 21-13. Λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου μέρους. Στην επαναφορά ο Δαφαλιάς στο Γιάνοβιτς. Δύο παίκτες πάνω στο Χαραλαμπόπουλο. Βγάζει έξω στο Στογιάνοβιτς για τρεις από μακριά, άστοχος. Rebound από τον Καμπερίδη. Πάσε Καμπερίδη! Πάμε Μιχαλάκη! 8 rebound έχει, τα δύο επιθετικά. Αντετοκούνμπο στη γωνία. Κι άλλο άστοχο τρίποντο, αυτή τη φορά από τον Καρτερολιώτη. Στο Γιάνοβιτς έχουν χάσει 4 τρίποντο από το ίδιο σημείο οι παίκτες του φιλαθλητικού, ελεύθερα. Στο Γιάνοβιτς. Καραλαμπόπουλος, κακή προσπάθεια. Rebound μακρινό από τον Σεργιένκο. Αντετοκούνμπο βλέπει την εύκολη πάσα στον Κελαϊδή. Αντετοκούνμπο χτύπησε μπάλα στο πόδι του Καμπερίδης. Τα δευτερόλεπτα για την επίθεση. Καμπερίδης για τρεις. Πολλά τα άστοχα σούτ για τις δύο ομάδες. Rebound αμυντικό από τον Χαραλαμπόπουλο. Βεβαίως είπαμε ότι μιλάμε για το υπέρτατο ντέρμπι της ΕΣΚΑ, τον τελικό του πρωταθλήματος και μάλιστα ανάμεσα στις δύο καλύτερες ομάδες όπως έδειξαν όλη τη σεζόν. Ένα ακόμα άστοχο τρίποντο, αυτή τη φορά rebound επιθετικό από τον Δαφαλιά. Στο Γιάνοβιτς. Στο Δώρο που έχει μπει στο παιχνίδι.
τον Γιάνοβιτς. Τον αφήνει ο Αντετοκούμπο, περνάει ο Στογιάνοβιτς από την άλλη πλευρά. Μπάλα δεν έχει βρει Στεφάνη, τελειώνει εδώ ο χρόνος επίθεσης για τον Παναθηναϊκό. Με μια καλή άμυνα από τους φιλοξενούμενους. Καρτερουλιώτης αφήνει στον Κελαϊδή. Πάνω το Στογιάνοβιτς. Φράγκος πάλι για τρεις. Τώρα είναι έκτοκο αυτό το τρίποντο από τον Κίνο Καρτερουλιώτη. 21-16. Πρώτο έκτοκο τρίποντο για το φιλαθλητικό. Λίγο πριν φτάσει σε διψήφιες προσπάθειες. Δαφαλιάς στο Γιάνοβιτς. Πάλι Δαφαλιάς. Γιουζέλης έξω η μπάλα στο Γιάνοβιτς. Παρακινδυνευμένο σούτ, εξαιρετικό όμως. Κράτησε στο σώμα του ισορροπία ο Ματέι στο Γιάνοβιτς. 23-16. Ωραία προσπάθεια από τον γκάρ του Παναθηναϊκού. Φράγκος. Καμπερίδης φάουλ που κερδίζει από τον Στογιάνοβιτς. Τρίτο φάουλ για τον Παναθηναϊκό στην δεύτερη περίοδο. 3:52 για το τέλος του ημιχρόνου. Κελαϊδής, Καμπερίδης. Με τον Γιαννίκο πάνω του. Καμπερίδης ωραία με το σώμα, εξαιρετική πάσα. Πάνω στον Καρτερουλιώτη, φτάνει τους 5 πόντους. Ο Καμπερίδης κάνει εξαιρετικό μάτς. Δεν έχει πετύχει πόντο, αλλά έχει rebound. Έχει 3 τάπες, έχει κλέψιμο, έχει assist. Είναι πραγματικά ο καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή του φιλαθλητικού. Γιαννίκος δεν βρίσκει χώρο. Έκανε βήματα, άλλαξε σταθερό ο Γιαννίκος. Είχε πρώτα το δεξί σταθερό, μετά έβαλε το αριστερό. Οι διαιτητές δεν το έδωσαν. Δεν κατάλαβαν την αλλαγή στα πόδια του παίκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος πέταξε την μπάλα έξω. 23-18, Αντετοκούμπο. Προσπαθεί να βγει ο Κελαϊδής, Αντετοκούμπο με τον Δαφαλιά πάνω του. Καμπερίδης δίνει πέρασμα στον Αντετοκούμπο για τρεις, μέσα! 2-2 συνεχόμενα τρίποντα για την ομάδα του φιλαθλητικού, ο οποίος μειώνει στο καλάθι. 23-21. Ερευμπενάζιε. Χαμηλά, χαμηλά! Τσεκ, τσεκ! Καμπερίδης, τίποτα δεν υπάρχει εκεί. Μπάλα έξω για τον Παναθηναϊκό. Δεν μπόρεσε ο Γιουζέλης να σηκωθεί σωστά. 3 δευτερόλεπτα μένουν. Time out που παίρνει ο Κώστας Παπαδόπουλος για τον Παναθηναϊκό. Δαφαλιά στην επαναφορά για τον Παναθηναϊκό. Ερευμπενάζιε για τρεις γρήγορα. Μπάλα βρήκε, άρα σωστά ο Παναθηναϊκός ανανεώνει την επίθεσή του. 2:20 για το τέλος του ημιχρόνου. Φάουλ επιθετικό από τον Διαμαντάκο πάνω στο Γκαμπερίδη. Τρίτο φάουλ για τον ψηλό του Παναθηναϊκού. Καμπερίδης,
Έχει την άνεση να κατεβάσει την μπάλα παρά το ύψος του, είναι εξαιρετικός χειριστής. Πάρα πολλά από τα παιδιά αυτά έχουν πολύ μεγάλο ταλέντο. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Μιχάλη Καβερίδη, που θα έλεγα ότι ξεχωρίζει στο μάτς μέχρι τώρα και για τις δύο ομάδες. 23-23, λιγότερο από 2 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου. Ρεμπενάζει, επιφυλάσσει τον κόβιο Καβερίδης. Τέταρτο κόψιμο για το σέντερ της ομάδας του Ζωγράφου. Κελαϊδούς, Αντετοκούμπο, βγάζει έξω, Φράγκος, Καμπερίδης, Κελαϊδής, Φράγκος για τρεις από την γωνία. Η μπάλα κάνει δύο φορές την κίνηση να μπει, δεν μπαίνει όμως. Ερευμπενάζει. Δαφαλιάς για τρεις. Άστοχος, rebound επιθετικό από τον Αναγνωστάκη. Καλό κόψιμο από τον Καμπερίδη, είναι το πέμπτο κόψιμο που κάνει ο σέντερ του φιλαθλητικού. Σούτια 3, κακό από τη γωνία. Στο πάνω μέρος του ταμπλό, rebound αμυντικό από τον Φράγκο. Αντετοκούμπο. Καμπερίδης. Φράγκος. Καμπερίδης. Κάνει τη σταυρωτή τρίπλα, περνάει. Αντετοκούμπο θα σηκωθεί για 3. Ναι. Είναι άστοχος, rebound επιθετικό από τον Καρτεριλιώτη. 20 δευτερόλεπτα μένουν. Κελαϊδής. Βρέθηκε άδειο σημείο. Και βλέπετε τι κάνει ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Με αυτή την εξαιρετική ενέργεια. 23-25 στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο φιλαθλητικός παίρνει το προβάδισμα. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για το δεύτερο ημίχρονο. Ξεκίνημα στην τρίτη περίοδο στον τάφο του Ινδού. Παναθηναϊκός φιλαθλητικός, ο πρώτος τελικός στο πρωτάθλημα εφήβων της ΣΕΣΚΑ. 25-23 μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Ερευμπενάζιε για 3, εύστοχος. Πρώτο καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο από τον Ετινός Ερευμπενάζιε. 26-25. Αντετοκούμπο, πολύ ωραία πάσα από τον Γιάννη Αντετοκούμπο και εξαιρετική προσπάθεια από τον Ευθύμη Καρτερουλιώτη. Μια καταπληκτική φάση για Νίκος Θεοδόρου. Καραλαμπόπουλος, δύο πέφτουν πάνω του. Κόπηκε από τον Φράγκο Θεοδόρου. Χάθηκε η επίθεση για τον Παναθηναϊκό.
Μακρινό επιθετικό rebound από τον Καμπερίδη. Άντε το κούμπο. Φράγκος για τρεις. Σπρώχνει την μπάλα ο Γιαννίκος πάνω στον Χαραλαμπόπουλο. Επιθετικό rebound, follow και καλάθι από τον Ηλία Θεοδόρου. 28-27. Άντε το κούμπο. Φράγκος, Καμπερίδης. Βγάζει στο Φράγκο. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από τον Ρεμπενάζιε. Δεύτερο του κλέψιμο για Νίκο στον εφηβιασμό. Πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι. Και ο Παναθηναϊκός ξεφεύγει με 3, 30-27. Άντε το κούμπο. Πάλι ο Ρεμπενάζιε. Εξαιρετική προσπάθεια, η μπάλα στο Καμπερίδη όμως. Άντε το κούμπο. Κερδίζει φάουλ. Λαϊβής για τρεις. Μέσα. Από εκεί που είχε αστοχήσει 4 φορές το πρώτο επίχρονο από την άλλη πλευρά. 30-30. Πρώτο τρίποντο για τον Χριστόφορο Κελαϊδή. Για τρεις από την άλλη πλευρά. Εύστοχος ο Θεοδόρου. 5 η πόντη του. 33-30. Εντάξει, μόνο τρίποντα δεν πετυχαίναν αρκετά οι ομάδες στο πρώτο ημίχρονο, έτσι και δούμε και τρίποντα. Το μάτς πλέον θα φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα απόδοσης, διότι τα παιδιά και τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα και παίζουν καλή άμυνα. Έχουμε και τα κοψίματα, έχουμε εφηνιδιασμούς, γρήγορες φάσεις. Δεν ήταν εύστοχα πολύ στον επιθετικό τομέα. Έτσι και είναι και εύστοχοι εδώ. Θα μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι στο τέλος. Αντετοκούμπο είναι στη γραμμή για βολές. Έχει 8 πόντους, 10 πόντους, συγγνώμη. Μπράβο, Γιάννη! Και τώρα 11. (33-32). Θεοδόρου, δαφαλιά στο Διαμαντάκο, Ρεμπενάζιε, φάουλ. Ονατώνα νωρίτερα, δεν το δείτε. Από τον Αντετοκούμπο το φάουλ. Πρώτο φάουλ για το φιλαθλητικό στην τρίτη περίοδο. Δύσκολη προσπάθεια, αλλά παίρνει το επιθετικό rebound ο Θεοδόρου. Βγήκε και έκλεψε ο Καμπερίδης, ο οποίος κάνει τα πάντα στο μάτς. Άντε το κούμπο. Με τον Γιαννίκο πάνω του. Γυρίζει από το κούμπο, αφήνει την μπάλα έξω, Φράγκος. Καμπερίδης, ο Ρεμπενάζιε παίρνει το αμυντικό rebound και κερδίζει φάουλ από τον Αντετοκούμπο. Είναι το τρίτο για τον παίκτη του φιλαθλητικού. Και θα μπει στον αγώνα ο Άντριαν Εγκόνια. Ρεμπενάζιε, Γιαννίκος για τρεις. Κόπηκε το σούτ από τον Καρδερουλιώτη. Φράγκος και Λαϊδής κάνει την προσποίηση, βγάζει έξω. Καμπερίδης για τρεις.
Ριμπάουντ από τον Διαμαντάκο. Φάουλ που του έκανε και Λαϊβής πριν φτάσει μέσα ο Ερεμπενάζιε. Εκεί όπου κόπηκε από τον Καμπερίδη. Το παραδέχεται ο Κελαϊδής το φάουλ. 33-32 ο Παναθηναϊκός. 5-25 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Εύστοχος ο Ρεμπενάζη που κάνει και αυτός πολύ καλό παιχνίδι. Έχει 11 πόντους. 2 κλεψίματα, assist, αμυντικό rebound και τάπα. Έχασε τη δεύτερη, 34-32. Rebound από τον Αντετοκούμπο. Και Λαϊδής Αντετοκούμπο. Καμπερίδης. Το κυνηγάνε δύο. Καρτερουλιώτης. Rebound αμυντικό από τον Θεοδόρου. Εγκόνια μπροστά στον Ερεμπενάζιο. Καραλαμπόπουλος. Ο Εγκόνια μπήκε για να φύγει από το μαρκάρισμα του Ερεμπενάζιο Αντετοκούμπο. Καραλαμπόπουλος εύστοχος. Σε σούτ για 2 πόντους, 36-32. Ο Παναθηναϊκός παίρνει μια μικρή διαφορά 4 πόντων. Αντετοκούμπο ξεφεύγει από τον Χαραλαμπόπουλο. Εγκόνια για 3, κακό σουτ. Rebound από τον Χαραλαμπόπουλο. Περνάει ο Ρεμπενάζιε, τον κόβει ο Αντετοκούμπο. Ωραία ο Ρεμπενάζιε, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 38-32. Καμπερίδης. Ψάχνει χώρο, περνάει με ταμπλό. Πολύ καλή άμυνα του Χαραλαμπόπουλου, ακόμα και την ώρα του σουτ. Ανάγκασε τον Καμπερίδη να κάνει δεύτερο σπάσιμο στον αέρα και δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Χαραλαμπόπουλος. Και Λαϊδή ζητάει βοήθεια. Ερεμπενάζιε, Καμπερίδης. Μπαλαπόδια βρίσκει, είναι για το φιλαθλητικό. 3-15. Για το τέλος της τρίτης περίοδου βγαίνει ο Εγκόνια, περνάει ο Γιώργος Αγγέλου στη θέση του. Αντετοκούμπο. Πάνω τον Νικολακόπουλος. Καμπερίδης, Αγγέλου. Κελαϊδής. Καμπερίδης αμέσως. Άστοχος. Rebound αμυντικό από τον Νικολακόπουλο. Ρεμπενάζιε. Θεοδόρου για δύο. Κακό σουτ. Μπάλα έξω από τον Χαραλαμπόπουλο. Είναι για το φιλαθλητικό. Έχουμε time out. 2:44 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Αγγέλου στην επαναφορά. Αντετοκούμπο. Περνάει. Περνάει προσπάθεια από τον Γιάννη Αντετοκούμπο, που του έχει γίνει και φάουλ πιστεύω στην κίνησή του αυτή. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 38-34. Παραλαμπόπουλος
Τέταρτο φάουλ του Αντετοκούμπο. Εδώ βεβαίως είναι δύσκολη στιγμή αυτή για το φιλαθλητικό. Καλείται ο Τάκης Ζήβας να επιλέξει αν θα παίξει με τον Αντετοκούμπο ή όχι για λίγη ώρα. Και Λαϊδής, Αντετοκούμπο, περνάει με μια εξαιρετική προσπάθεια. 38-36, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός τώρα στην άμυνά του ο Γιάννης Αντετοκούμπο για να μην αφήσει την ομάδα του χωρίς την πολύτιμη συμβολή του. Τζιβελέκας, Νικολακόπουλος, Χαραλαμπόπουλος, πάνω τον Σεργέγκο. Τζιβελέκας για τρεις, μέσα με ταμπλό από τον Γιάννη Τζιβελέκα, πρώτο του καλάθι, τρίποντο 41-36. Αγγέλου, 1-30 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Περνάει ο Αγγέλου, Αντετοκούμπο, προσποιείται, πλησιάζει, αβερσέ, κερδίζει φάουλ. Από το Χαραλαμπόπουλο. Και πάει στη γραμμή. Καμπερίδης είναι εκτός αγώνα καθώς, όπως είδα νωρίτερα και επιβεβαιώνεται, έχει χτυπήσει τον αριστερό του καρπό. Το δεξιό του καρπό, όχι τον αριστερό, το δεξιό του καρπό. Και προσπαθεί εκεί με κάποιες κινήσεις να ανοιγοκλείσει τα δάχτυλα, να βάλει το χέρι του να ξαναδουλέψει σωστά για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ας το έξω Αντετοκούμπο στην πρώτη βολή. Εύστοχο στη δεύτερη. 41-37. Τζιβελέκας με τον Αγγέλου. Γιουζέλης Διαμαντάκος. Πολύ ωραίο γύρισμα. 6 πόντοι του ψηλού του Παναθηναϊκού. Γρήγορα ο Τζιβελέκας βγάζει την μπάλα έξω για το φιλαθλητικό. 43-37. 65 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Άστοχο το σούτ από τη γωνία, από τον Καρκερουλιώτη. Τζιβελέκας. Πάνω του Αγγέλου, Τζιβελέκας προστατεύει ωραία την μπάλα. Τελειώνει ο χρόνος επίθεσης, χάνει την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Φάουλ που κάνει ο Τζιβελέκας πάνω στον Κελαϊδή. Από 4 ομαδικά οι δύο ομάδες, 35 δευτερόλεπτα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Αντετοκούμπο. Σταματάει ευστοχή, 43-39. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, τώρα που λείπει ο Καμπερίδης, έχει πάρει την ομάδα του από το χέρι και την οδηγεί στο να μειώνει τη διαφορά. Στους 4. Τζιβελέκας για τον Γιαννίκο, πάνω του double team, βγαίνει μπάλα έξω. Για 3 ο Νικολακόπουλος, δεύτερο τρίποντο για τον Παναγιώτη Νικολακόπουλο, 46-39. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει αυτά τα σούτ από μακριά, του βγαίνουν στα κρισιμότερα σημεία του αγώνα μέχρι στιγμής. Και Λαϊδής πετάει την μπάλα από πολύ μακριά. Έτσι λοιπόν τελειώνει η τρίτη περίοδο, 46-39 για τον Παναθηναϊκό. Ξεκίνημα στην τέταρτη και τελευταία περίοδο της αναμέτρησης. Ρευμπενάζιε. Νικολακόπουλος, Διαμαντάκος, χρησιμοποίησε τους αγώνες του για να ξεμαρκαριστεί.
Τέταρτο φάουλ για τον Γιώργο Διαμαντάκο. Τρίτο φάουλ λένε από τη γραμματεία, όχι τέταρτο. Τρίτο φάουλ για τον Διαμαντάκο, διόρθωσε η γραμματεία. Αγγέλου. Άντε το κούμπο από την προσπάθεια του Κελαϊδί. Έχει μπει ο Καμπερίδη στο παιχνίδι. Παίρνει ένα ακόμα επιθετικό rebound. Μη σπάς ο Γιάννης, μη σπάς! Βεβαίως θα μπορέσετε να δείτε και σε μαγνητοσκόπηση σε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Στο sports.gr. Βήματα κάνει ο Αγγέλου. Νίκος, άστοχος, Αντετοκούμπο στο rebound με τη βοήθεια του Καμπερίδη. Αντετοκούμπο. Έξω! Κελαϊδής, Αγγέλου για τρεις, άστοχος. Rebound επιθετικό από τον Σεργιένκο. Αλλά η μπάλα φεύγει έξω από τα χέρια του, είναι για τον Παναθηναϊκό. Στην επαναφορά ο Γιουζέλης. Ρεβδενάκη. Νικολακόπουλος. Παραλαμπόπουλος. Νικολακόπουλος πάλι για τρεις. Μέσα κι αυτό. Έχει τρία τρίποντα ο Παναγιώτης Νικολακόπουλος. 49-39 και ο Παναθηναϊκός φεύγει με 10. Κελαϊδής. Προσποιήσεις, κόψιμο, αλλά με φάουλ όμως πάνω στο Σεργιένκο από τον Γιουζέλη. Σεργιένκο θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. 8 λεπτά ακριβώς για το τέλος του μάτσου ο Παναθηναϊκός. Παρά το ότι έχανε με 25-23 στο τέλος του ημιχρόνου, έχει κάνει μια διαφορά 10 πόντων τώρα. Άδειασε καλά! 26 πόντους έχει πετύχει στην τρίτη περίοδο, 14 ο φιλαθλητικός. Μπάλα έξω, κάτω Παναθηναϊκό, την έβγαλε ο Σεργιένκο. Δεν είχες γωνία! Δεν είχες γωνία να δεις! Ρεβμπενάζιε με τον Αγγέλου. Πάμε, 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 πάμε. Έλλη. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από τον Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος πήρε assist τελικά από τον Γκιουζέλη που δεν την ήθελε, σούτ πήγε να κάνει. Καμπερίδης. Σεργιένκο, άστοχος, rebound αμυντικό από τον Γιουζέλη. Αρχίζει και φεύγει το μάτς σιγά σιγά από τον φιλαθλητικό, 51-39. Για να δούμε αν μπορεί να βρει εδώ τη δύναμη και τις λύσεις να κλείσει τη διαφορά. Καραλαμπόπουλος. Περνάει μπάλα την άλλη πλευρά, Νικολακόπουλος για τρεις. Καραλαμπόπουλος, καλάθι και φάουλ. Κάνει πολύ καλή δουλειά ο Παναθηναϊκός. Σε αυτή την τέταρτη περίοδο. Δύο περιστροφές και ήταν ακόμα μέσα. Χαραλαμπόπουλος στη γραμμή.
54-39. Άντε το κούμπο. Ο Ραφαλιάς κοντά του. Καμπερίδης, άντε το κούμπο. Δεν εκβιάζει την επίθεση. Προσπαθεί να βρει χώρο. Καμπερίδης για δύο. Καλό Μιχάλη, καλό! Θα μείνωσε λίγο παραπάνω, θα λεγάς αυτό, θα μείνωσε λίγο! Και έχουμε time out με 6:36 για το τέλος του αγώνα. Παλιά στην επαναφορά πιέζει τώρα ο Αθλητικός. Φτάωσε τώρα, αφήνισε εκεί πέρα. Θα διαβάσει, φτάωσε τώρα. Γιάλο, 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 γιάλο. Έρες γονάζει. Μεταφωνάτε την Πάρκελο. Μία. Στη γωνία ο Ραφαλιάς, άστοχος. Βήματα από τον Ρευδενάζιο. Από το Διαμαντάκο, δεν μπορεί από τον... Δεν μπορεί από τον Ρευδενάζη. Καμπερίδης. Πάτη με επαφή, ρε. Διαφορά στους 15-6 λεπτά. Δυνατή προσπάθεια από τον Καμπερίδη, rebound από τον Διαμαντάκο. Πάμε Μιχελίνο, πάμε, κοντά του, κοντά του. Νικολακόπουλος προσπίτε και σηκώνεται, Χαραλαμπόπουλος, Διαμαντάκος, Νικολακόπουλος, Χαραλαμπόπουλος για τρεις. Βγαίνει το μπλοκάουτ από τον Καμπερίδη, παίρνει το rebound του Αντιδοκούμπο. Κερδίζει και φάουλ από τον Ραφαλιά, έχει μπει και ο Μικελίνο Ρούτσι στο παιχνίδι για το φιλαθλητικό. Και Λαϊδής. Για τρεις. Πάμε, πάμε, πάμε. Ραφαλιά στο rebound. Πάμε Μιχελίνο, πίεσε εκεί. Μπράβο Μιχελίνο, μπράβο. Πάμε. Μπράβο Μιχελίνο, πάμε. Παραλαμπόπουλος. Πάμε, 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 πάμε. Μην πάμε δεξιά, έτσι, πάμε, πάμε, πάνω του. Έτσι, μπράβο, έτσι, πάμε. Πάμε. Παραλαμπόπουλος πάλι για τρεις. Τώρα είναι εύστοχος. Ο Παναθηναϊκός φεύγει πολύ μπροστά, 57-39, στηριζόμενος στα τρίποντά του. Άντε το κούμπο και Λαϊδής για τρεις και αυτός σε πολύ παρακινδυνευμένη προσπάθεια. Άντε το κούμπο, κόβεται από τον Διαμαντάκο, ο οποίος κράτησε ψηλά τα χέρια του. Παραλαμπόπουλος, Διαμαντάκος, έτρεξε γρήγορα ο Ρούτσι και τον μάρκαρε. Επίθεση 18 δευτερολέπτων για τον Παναθηναϊκό. Διαμαντάκος για 2, έξω η μπάλα από τον Κελαϊδή. Ναι, επίθεση 24 δευτερολέπτων για τους πράσινους. Βάζει το Καμπερίδι έξω να το ξεκουράσει πια ο Τάκης Τζίβας. Βλέπετε το μάτς είναι πάρα πολύ δύσκολο να γυρίσει. Νικολακόπουλος και αυτό μέσα. Εδώ θα διακινδυνεύσω να πω ότι ο Παναθηναϊκός κάνει την πρώτη του νίκη στη σειρά των τελικών απέναντι στον Φιλαθλητικό. 60-39. Δώστηνα! Δώστηνα! Κουκούμινε! Για το αντίστο! Τι μαμάσαι ρε Μιλιτράκη! Βαφαλιάς. Πολύ μεγάλη διαφορά για τον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι που για 2,5 περιόδους ήταν πολύ μεγάλο ντέρμπι μέχρι το 38-36. Από εκεί και μετά άρχισε ο Παναθηναϊκός να ξεφεύγει. Έχει βάλει 22 πόντους και έχει δεχθεί 3.
Ένα τρομερό σερί για τον Παναθηναϊκό. Θα το φάτε, Μητράκη. 4 λεπτά, Χαραλαμπόπουλος. Ωραία προσπάθεια από τον Χαραλαμπόπουλο, δεν του κάνει μπάλα το χατήρι. Παίρνει το φάουλ, πάει στη γραμμή για δύο βολές. Ο Χαραλαμπόπουλος στην πρώτη βολή. Εύστοχος στη δεύτερη. 61-39. Έκλεψε την μπάλα ο Τζουβελέκας. Στο παιχνίδι και ο Αναγνωστάκης για τον Παναθηναϊκό και ο Σοροπάνης. Για τρεις ο Γιαννίκος, Αναγνωστάκης στο επιθετικό rebound, δεύτερο επιθετικό rebound για τον Γιάννη Αναγνωστάκη. Τζιβελέκας, Χαραλαμπόπουλος, κι άλλο επιθετικό rebound. Σοροπάνης δεν κατάφερε όμως να σκοράρει. Σμυρλής. Πόπιπτσακ, Σμυρλής πλησιάζει, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Έχει μπει και Ντομπουίστα με το κούμπο. Βεβαίως οι δύο ομάδες παίζουν πια με πολλούς αναπληρωματικούς. Το μάτσο έχει τελειώσει και οι δύο προπονητές το έχουν δεχθεί. Εντάξει, ο Παπαδόπουλος το έχει δεχθεί γιατί η ομάδα του προηγείται με πολύ μεγάλη διαφορά και ο Τάκης Ζήβας αναγνωρίζει ότι έχει τελειώσει αυτή η αναμέτρηση για τη δική του ομάδα. Θα διεκδικήσει ο φιλαθλητικός τη νίκη εντός έδρας για να ισοφαρίσει σε 1-1. Αν τα καταφέρει θα οδηγηθούμε σε τρίτο και τελευταίο πια μάτς εδώ. Αν όχι, ο Παναθηναϊκός θα είναι και πάλι πρωταθλητής ΕΣΚΑ και θα περάσει στην τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Αναγνωστάκης κερδίζει δύο βολές. Εύστοχο στην πρώτη. Εύστοχος και στη δεύτερη, 63-39. Οι λύσεις του Παναθηναϊκού και τα τρίποντα στα οποία ευστόχησε μετά τα 5 λεπτά της τρίτης περίοδου είναι αυτά που του δίνουν μια πολύ εύκολη νίκη σε ένα μάτς που δεν φαινόταν ότι θα εξελιχθεί έτσι. Αλλά βέβαια το μπάσκετ είναι ένα σπορ που το τρίλεπτο, το πεντάλεπτο που θα είναι πολύ διαφορετικό για τη μία από τις δύο ομάδες μπορεί να δημιουργήσει τεράστιες διαφορές. Τζιβελέκας με τον Γιαννίκο να παίρνει το αμυντικό rebound νωρίτερα. Τζιβελέκας με τον Ορούτσι. Αναγνωστάκης. Για τρεις. Rebound και φάουλ που κερδίζει ο Εγκόνια. Ένα λεπτό και 51 δευτερόλεπτα. Συζητάει ο Μικελίνο Ρούτσι με τον διαιτητή. Ο Άντριαν Εγκόνια είναι στην γραμμή για δύο βολές. Μπράβο, μαλάκα!
τεχνική ποινή στον Ορούτσι. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Ονκουόνια. 63-40. Και τώρα θα μεταφερθούμε από την άλλη πλευρά, όπου έχουμε την τεχνική ποινή για τον Παναθηναϊκό. Δύο βολές και η μπάλα στους πράσινους. Γιαννίκος εύστοχος στην πρώτη. Και στη δεύτερη 65-40. Τζιβελέκας. Νίκος, 1-40 για το τέλος του μάτς. Κλήματα δεν υπάρχουν. Άστοχο το τρίποντο από τον Θεοδόρου, επιθετικό rebound από τον Σοροπάνη. Ζιβελέκας. Θεοδόρου, Νικολακόπουλος για 3. Ζιβελέκας το μακρινό rebound. Πάρα πολύ ωραία φάση. Ασίστ από τον Τζιβελέκα, κάρφωμα από τον Θεοδόρου. 67-40, ο Παναθηναϊκός κάνει επίδειξη ισχύως μετά τα 25 λεπτά του μάτς. Ντουμπουίσταται το κούμπο για 3. Κακό σουτ, ο Ρούτσι. Αναγνωστάκης. 40 δευτερόλεπτα. Το Sports Hero GR θα βρεθεί και στα παιχνίδια της Σκανά. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε σε live streaming τις αναμετρήσεις του Κρόνου με τον Ίκαρο για το πρωτάθλημα παιδών της Σκανά στα playoffs, και του Κρόνου με τον Πανιόνιο για το πρωτάθλημα των εφήβων. Κόσουτ από τον Αντετοκούμπο, τον Ντουμπουίστ. Ο Εγκόνια είχε πάρει το rebound νωρίτερα. Τέλος του μάτς λοιπόν για τον Παναθηναϊκό, η νίκη 69-40, με τους φίλους των ομάδων να χειροκροτούν και πολύ καλά κάνουν. Ένα πολύ καλό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό από τα μισά της τρίτης περιόδου. Ένα πολύ καλό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες μέχρι εκείνο το σημείο. Έτσι ολοκληρώνεται η live streaming μετάδοσή μας από τον τάφο του Ινδού. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.